Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρο και καλή σας μέρα, καλημέρα στους αγαπητούς συνάδελφους και τις αγαπητές συναδέλφους. Και θα είναι μια καλή μέρα και για τη Βουλή και για την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Γιατί σήμερα φτάνουμε στο τέλος της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης, μιας διαδικασίας που άρχισε το 2016 με την πρωτοφανή κοινωνική διαβούλευση, συνεχίστηκε στην Ολομέλεια και στην Επιτροπή της αναθεώρησης και σήμερα καταλήγει αυτό το πρώτο ημίχρονο. Οι 18 συνεδριάσεις της Επιτροπής χαρακτηρίστηκαν από υψηλό επίπεδο συζήτησης που συχνά θύμιζε πανεπιστημιακό συνέδριο, αλλά και από τον σεβασμό της αντίθετης άποψης. Η υψίστη κοινοβουλευτική διαδικασία υπήρξε και υψίστη έκφραση πολιτικού πολιτισμού. Θα ήθελα επομένως να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο Προεδρείο και τη Γραμματεία της Επιτροπής, στον Μιχάλη Σπουρδαλάκη, στον πρόεδρό μας τον Νίκο τον Παρασκευόπουλο, στον Γιώργο τον Κατρούγκαλο, στον κύριο Τασούλα και όλους τους άλλους γενικούς συζητητές και ειδικούς συζητητές των κομμάτων. Τα πρακτικά της Βουλής αποτυπώνουν μια σημαντική διαβούλευση που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το δίκαιο και την πολιτική της χώρας μας. Μερικά πραγματολογικά στοιχεία. Σήμερα έχουμε, όπως είπε η κυρία Πρόεδρος, προς ψήφιση 43 προτάσεις που έλαβαν 151 περισσότερες ψήφους στις 14 Φεβρουαρίου. 32 από αυτές έρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι περισσότερες όμως πήραν και ψήφους από άλλα κόμματα ή μεμονωμένους βουλευτές. 4 ξεκίνησαν από τη Νέα Δημοκρατία και 7 είναι συμπληρωματικές προτάσεις μεμονωμένων βουλευτών. Στην αρχή της διαδικασίας η Νέα Δημοκρατία την αποκήρυξε και απείλησε με μη συμμετοχή. Εν τούτης αναγκάστηκε να συμμετάσχει και σήμερα στο τέλος της διαδικασίας νομίζω μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κερδίσει μια μεγάλη κοινοβουλευτική επιτυχία με την αποδοχή μιας ευρείας σειράς σημαντικών διατάξεων. Φτάσαμε, όπως είπα, στο ημίχρονο αυτής της σημαντικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, μιας μεγάλης νίκης για τη Βουλή μας και το πολίτευμά μας. Οι αναθεωρήσεις του 2001 και του 2008 είχαν χαρακτηριστεί ως άνευρες και άφησαν ένα μικρό θεσμικό αποτύπωμα. Αντίθετα, η σημερινή πρόταση με τις λίγες αλλά σημαντικές συνενέσεις και τις πολλές ιδεολογικές και πολιτικές αποκλίσεις έχει αποκτήσει νομίζω μια δυναμική, ένα momentum. Θα αφήσει μια ισχυρή θεσμική αποτύπωση για τις εκλογές και την επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Οι αποκλίσεις, οι αντιπαραθέσεις δεν αποτελούν βέβαια έκπληξη. Το Σύνταγμα εκφράζει την ισορροπία των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων τη στιγμή της θέσπισης, της αναθεώρησης και της ερμηνείας του. Οι θεσμικές αυτές πράξεις δεν είναι ιδεολογικά, αξιακά ή πολιτικά ουδέτερες. Αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ συγκρουμένων ιδεολογιών, αντιπάλων κοινωνικών συμφερόντων, βρίσκονται δηλαδή στον πυρήνα της πολιτικής. Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας σκιαγραφούν την Ελλάδα του αύριο. Δίνουν μια γλαφυρή εικόνα των δύο σχεδίων που θα συγκρουστούν. Από το μία, το όραμα για μια προοδευτική Ελλάδα δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Από την άλλη, η συνέχεια του παλιού, του business as usual, των ανισοτήτων και της κοινωνικής αδιαφορίας. Το Σύνταγμα της Ελλάδας των πολλών, της κοινωνικής πλειοψηφίας, αντιπαρατίθεται με αυτό των λίγων, της παραδοσιακής και της νέας ελίτ. Είχαμε λεπτομερή συζήτηση των διάφορων προτάσεων, των δικών μας και των άλλων, στην προηγούμενη Ολομέλεια. Σήμερα θα επικεντρωθώ στην συνεκτική και προοδευτική τους φιλοσοφία, στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάταξη της κοινωνίας μας. Δύο αξίες το διαπερνούν και κάνουν την πρόταση συνεκτική. Η ισότητα και η δημοκρατία. Οι προτάσεις μας έχουν 4 άξονες για το κοινωνικό κράτος, την εμβάθυνση της δημοκρατίας και την κυβερνητική σταθερότητα, τα δικαιώματα και τη συμμετοχική δημοκρατία, τέλος τον θεσμικό εξυγχρονισμό. Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στην επανεκκίνηση του κοινωνικού κράτους και την ανάσχεση του νέου φιλελευθερισμού. Το κοινωνικό κράτος ήταν η μεγαλύτερη κατάκτηση της μεταπολεμικής Ευρώπης. Ένας γάμος ευκαιρίας μεταξύ του καπιταλισμού και της δημοκρατίας, μεταξύ των αγορών και της κοινωνικής δικαιοσύνης ως μηχανισμών διανομής του κοινωνικού πλούτου.
ήταν αποτέλεσμα και νίκη των αριστερών και συνδικαλιστικών αγώνων, αλλά και παραχώρηση του κεφαλαίου για να αποκτήσει ένα ανθρώπινο πρόσωπο και έτσι να επιβιώσει. Με το τέλος του ψυχρού πολέμου όμως, το κεφάλαιο άρχισε να απελευθερώνεται από τους περιορισμούς της δημοκρατίας, η κοινωνική δικαιοσύνη να υποχωρεί. Η οικονομία επιβάλλεται επί των αγορών. Οι κυβερνήσεις δεν ζητούν την αναγνώριση των πολιτών, αλλά την αγάπη των αγορών και των δανειστών. Στην Ελλάδα, το κοινωνικό κράτος ήταν πάντα ασθενικό. Τα χρόνια της λιτότητας υποχώρησε περισσότερο. Με την πρότασή μας επιβεβαιώνουμε τη συμβολική σημασία του κοινωνικού κράτους και ενδυναμώνουμε την υλική του παρουσία. Εισάγουμε ενισχύον μια σειρά κοινωνικών δικαιωμάτων και δημοσίων αγαθών στην υγεία και την κοινωνική πρόνοια. Προστατεύουμε την εργασία με διάφορους τρόπους, εγγυόμεθα ένα αξιοπρεπές επίπεδο αδιαβίωσης. Απαγορεύουμε την ιδιωτικοποίηση του νερού και της ενέργειας, δίνουμε στα απεισχνασμένα κοινωνικά δικαιώματα κανονιστική πυκνότητα και τα κάνουμε δικαστικά αγώγημα, όπως είναι και τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα. Για μας, τα κοινωνικά δικαιώματα δεν είναι δευτερεύοντα, ούτε αποτελούν απλώς ένα δίκτυο ασφαλείας για τους φτωχούς συμπολίτες μας, μια προέκταση της φιλανθρωπίας. Η υλοποίηση και η συνταγματοποίησή τους αποτελούν τμήμα και βήμα του σταδιακού κοινωνικού μετασχηματισμού προς την ισότητα και την δημοκρατία, προς τον σοσιαλισμό με δημοκρατία. Διαμετρικά αντίθετη, η Νέα Δημοκρατία επικαθορίζει την κοινωνική της πολιτική με την συνταγματοποίηση των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, του ελεύθερου ανταγωνισμού, με την επιδίωξη δημιουργίας ιδιωτικών κερδοφορικών πανεπιστημίων. Εντάσσει τον νεοφιλελευθερισμό στο Σύνταγμα, όπως απαιτούσε ο κύριος Σόιμπλε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν δεν είναι ισοσκελισμένος, μας είπαν στην Επιτροπή, θα κοπούν μισθοί και συντάξεις. Ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε πρόσφατα ότι οι ανισότητες στηρίζονται στην ανθρώπινη φύση. Βέβαια, διαρκώς διωγγώνονται. Το 2018, κατά την Oxford, 8 άνθρωποι κατήχαν το 50% του παγκόσμιου πλούτου. Για μας, η ανισότητα δεν είναι φυσική κατάσταση. Είναι το πιο αφύσικο αποτέλεσμα της καπιταλιστικής απληστίας. Η υποχρέωση της πολιτικής και βέβαια της αριστεράς είναι να μειώνουμε συνεχώς τις ανισότητες, στοχεύοντας στην κατάργησή τους. Μιλώντας για δικαιώματα, συναντάμε ένα περίεργο παράδοξο στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η συνταγματοποίηση του νέου φιλελευθερισμού πηγαίνει χέρι με χέρι με την αποφιλελευθεροποίηση, να δημιουργήσω ένα νεολογισμό, με την εγκατάλειψη του πολιτικού φιλελευθερισμού και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Τα δικαιώματα, ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά, έχουν συνέχεια, αποτελούν τρεις διαδοχικές γενιές. Τα ατομικά εγγυώνται την ελευθερία, τα πολιτικά την συμμετοχή, τα κοινωνικά τις υλικές προϋποθέσεις της αυτονομίας. Κάθε κατηγορία δικαιωμάτων, κάθε γενιά, περιέχει μια πιο αναπτυγμένη μορφή ελευθερίας και ισότητας. Σήμερα ξαναθεμελιώνουμε τα κοινωνικά, αλλά επεκτείνουμε και τα πολιτικά δικαιώματα. Πιο χαρακτηριστική είναι η επέκταση της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού και η αναγνώριση της υποχρέωσης ίσης αμοιβής για ίση εργασία ανεξάρτητα από ηλικία. Γιατί έχουν σημασία αυτά, μας έλεγαν οι συνάδελφοι αντιπολίτες. Αυτά τα κατοχυρώνουν οι διεθνείς συμβάσεις και η ΕΣΔΑ. Ξέρουμε όμως ότι ενώ τα δικαιώματα τα ανθρώπινα αξιώνουν οικονομική εφαρμογή, ιστορικά οι κοινωνίες έχουν αποκλείσει και αποκλείουν ακόμα από την ανθρώπινη ιδιότητα μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων, γιατί έχουν λάθος φυλή, χρώμα ή θρησκεία, γιατί δεν ακολουθούν τις απόψεις πλειοψηφίας. Ξέρουμε επίσης ότι η ιδιότητα του πολίτη και όχι του ανθρώπου μπορεί να εξασφαλίσει σεβασμό στα δικαιώματα. Γι' αυτό είναι απαραίτητο όταν η ομοφοβία, ο σεξισμός, η γυναικοκτονία δηλητηριάζουν την κοινωνία μας, όπως έχει συμβεί τόσες φορές ακόμα και εχθές με την επίθεση στο κέντρο για τους ανθρώπους με το HIV, να δηλώσουμε συνταγματικά τον αποτροπιασμό μας για κάθε τέτοια διάκριση. Η Νέα Δημοκρατία διαφωνεί, συνταγματοποιεί τον οικονομικό φιλελευθερισμό αλλά εγκαταλείπει την πολιτική του μορφή, αρνείται δικαιώματα που γίνονται σεβαστά σε όλη την Ευρώπη. Εδώ φαίνεται η σύγκληση μεταξύ των πολιτικών της λιτότητας και των φαντασμάτων της ακροδεξιάς.
Δεύτερος άξονας, διεύρυνση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Η δυσλειτουργία που αντιμετωπίζουμε εδώ έχει όνομα. Η μεταδημοκρατική ή μεταπολιτική συνθήκη. Οι κοινωνίες είναι πολύπλοκες, μας λένε. Τα προβλήματα είναι δύσκολα. Η πάλη των τάξεων τελείωσε. Μόνο οι ειδικοί και οι τεχνοκράτες έχουν τις σωστές απαντήσεις στα οικονομικά, αναπτυξιακά και περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Έτσι, αφαιρείται ύλη και αρμοδιότητες από την πολιτική και μεταφέρεται σε μη κοινοβουλευτικά ελεγχόμενους φορείς, σε ανεξάρτητες αρχές, σε συνταγματικά και άλλα ειδικά δικαστήρια, σε ισχυρούς προέδρους δημοκρατίας. Πολλά από τα λεγόμενα θεσμικά αντίβαρα είναι βαρύδια της πολιτικής. Την απονευρώνουν και την αποξενώνουν από τους πολίτες. Χρειάζονται μέτρα που θα ενισχύουν τη θέση της πολιτικής και την αξιοπρέπεια των πολιτικών. Η πιο σημαντική ενδυνάμωση της αντιπροσωπευτικής αρχής είναι η πάγια καθιέρωση του αναλογικού εκλογικού συστήματος στις εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Το εισάγαμε νομοθετικά, τώρα το κατοχυρώνουμε συνταγματικά. Γιατί το πιο σημαντικό αντίβαρο στην κυβερνητική αυτοδυναμία και παντοδυναμία είναι ακριβώς η δημιουργία πολυκομματικών κυβερνήσεων, συνασπισμού και συναντήληψης. Κάτι που εγγυάται η απλή αναλογική. Στο ίδιο πλαίσιο του σεβασμού της πολιτικής και της σταθερότητας της κυβέρνησης βρίσκονται οι προτάσεις που αποσυνδέουν τη διάλυση του Κοινοβουλίου με την αδυναμία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η πρότασή μας δίνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στη Βουλή για να διαμορφωθούν οι απαραίτητες συνενέσεις με πλειοψηφία 3/5 και άμεση εκλογή χωρίς διάλυση της Βουλής. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόταση για την επικοδομητική ψήφο δυσπιστίας, όπως και η υποχρέωση να είναι ο Πρωθυπουργός εκλεγμένος βουλευτής και το όριο 3 θητείων για τους βουλευτές. Πρέπει να σταματήσει η λογική της οικογενειοκρατίας και της δυναστείας. Πρέπει να τελειώσει το «όλοι είναι ίδιοι» ή «πάντα είναι οι ίδιοι» που τραυματίζει την δημοκρατία μας. Το πρόβλημα της δεσμευτικότητας σε σχέση με την εκλογή του Προέδρου θα το αναλύσει τουλάχιστον στην πλευρά της δεσμευτικότητας πιο γενικά ο Νίκος ο Παρασκευόπουλος. Αλλά εντούτοις η συζήτηση αυτών των ημερών ανέδειξε την εργαλειοποίηση του συντάγματος από την αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία ενδιαφέρεται μόνο για την διαδικασία εκλογής του Προέδρου για να αποτρέψει την δεξιά παρένθεση, όπως δήλωσε ενθουσιασμένη όταν δήθεν μας παγίδεψε. Η κατάφορα αντισυνταγματική πρόταση να εκλέγεται εν τέλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από 151 βουλευτές, δηλαδή την κυβερνητική πλειοψηφία, δείχνει την πλήρη αδιαφορία για την θεσμική ορθότητα. Η αριστερή παρένθεση ήταν αποκοίημα της δικιάς σας φαντασίας και αντιδημοκρατικής πρακτικής. Ήταν βέβαια μια μεγάλη παρένθεση. Θα τελειώσει σε 4 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει την λογική της δεξιάς παρένθεσης και με την πρόταση για την αλλαγή της εκλογής του Προέδρου και με την δέσμευση να ψηφίσει τον παρόντα Πρόεδρο, τον Προκόπη Παυλόπουλο, έναν εξαιρετικό Πρόεδρο της Δημοκρατίας το 2020. Γίνατε, φοβάμαι, Δον Κιχώτες. Κάνετε συμμαχίες, σκιαμαχίες με ανύπαρκτους εχθρούς για να επισκιάσετε τα πολλά πραγματικά επίδικα. Με το δήθεν κόλπο γκρόσο του 32 από το ΣΥΡΙΖΑ, τα ιδιωτικά σας βίτσια και φόβοι προσπαθούν να μεταμορφωθούν σε δημόσιες αρετές. Υποκρισία είναι ο φόρος που η κακία πληρώνει στην αρετή. Τρίτος άξονας είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, λέει το άρθρο 1, και η αναφορά στη λαϊκή κυριαρχία έχει κυρίως συμβολική σημασία. Αλλά οι εξελίξεις στην παραγωγική διαδικασία και οι νέες τεχνολογίες κάνουν ορατά τα όρια της αντιπροσώπευσης. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε το συντονισμό της δημοκρατικής αρχής με τον τρόπο δουλειάς και τις δεξιότητες των νέων ανθρώπων. Προτείνουμε την επέκταση της λαϊκής συμμετοχής με διενέργεια δημοψηφίσματος, με λαϊκή πρωτοβουλία για κρίσιμο εθνικό θέμα ή για ψηφισμένο νομοσχέδιο, αλλά και την θεσμοθέτηση της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας. Αυτά τα μέτρα φέρουν το λαό στο προσκήνιο, αλλά φέρουν και τον διάλογο, την διαβούλευση στον λαό. Η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποκαλύπτει το βασικό της ένστικτο και φόβο, τον φόβο του λαού, τον τρόμο των πολλών. Τέταρτος είναι ο θεσμικός εξυγχρονισμός, για τα άρθρα 3 και 86 θα πει περισσότερα ο κύριος Παρασκευόπουλος. Θα ήθελα μόνο να πω για το άρθρο 3 και τις
και τις προτάσεις για τον πολιτικό όρκο, ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καταστήσουμε, δύο λεφτάκια κύριε Πρόεδρε, να καταστήσουμε σαφές ότι η κρατούσα θρησκεία δεν προσδιορίζει θρησκευτικά την ελληνική πολιτεία. Η θρησκευτική ουδετερότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχει κρατική θρησκεία, σημαίνει ότι το κράτος δεν μπορεί να ταυτίζεται με το θρησκευόμενο τμήμα της κοινωνίας, όσο μεγάλο και αν είναι αυτό. Η θρησκευτική ελευθερία και η λατρεία στις σύγχρονες δημοκρατίες δεν είναι δουλειά του κράτους, αλλά δικαίωμα του πολίτη. Αυτές είναι κατακτήσεις γαλλικής επανάστασης και του 16ου αιώνα. Απόδραση στο μέλλον, λοιπόν, κάνουμε, ξαναγυρίζοντας στον διαφωτισμό. Γινόμαστε νεωτερικοί, μοντέρνοι, ενώ βρισκόμαστε στον όριμο μεταμοντερνισμό. Η αντιπολίτευση παραμένει προνεωτερική εποχή, συγχαίοντας την κρατική υπόσταση με την ιδιωτική πίστη. Για το άρθρο 86 δεν θα πω τίποτα, εκτός από κάτι το οποίο επανειλημμένα υπόθηκε στην Επιτροπή και δεν ακούστηκε ευρύτερα. Επανειλημμένα μας είπανε μέλη της αντιπολίτευσης, επανειλημμένα άσκησαν ένα θεσμικό εκβιασμό. Εάν δεν ψηφίσετε τούτο ή το άλλο άρθρο, κυρίως το 16, τότε και εμείς δεν θα ψηφίσουμε το 86. Αλλά βέβαια δεν μπορούσαν να το κάνουν. Αναγκάστηκαν να ψηφίσουν και το 86 και η Ελληνική Βουλή, νομίζω στη μεγάλη πλειοψηφία, θα δώσει ένα μήνυμα ότι οι πολιτικοί πρέπει να υποβάλλονται στην ίδια θεσμική και νομική διαδικασία όπως και οι υπόλοιποι πολίτες. Δύο τελευταίες λέξεις για τη σχέση προτείνουσας και αναθεωρητικής βουλής, ένα θέμα το οποίο πάλι θα το αναλύσει περισσότερο και ο κ. Παρασκευόπουλος. Θέλω να κάνω την εξής πολύ λογική παρατήρηση. Εάν πραγματικά η πρώτη βουλή δεν δεσμεύει σε τίποτα, ούτε ως προς την κατεύθυνση, όσο προς τίποτα άλλο, την επόμενη, γιατί κάναμε 18 συνεδριάσεις της Επιτροπής, όπως σας αναφέραμε πριν? Γιατί συζητήσαμε με τέτοια ενδελέχεια, με τέτοια λεπτομέρεια, τόσο θεωρητικά αυτά τα θέματα? Απλώς για το Θεαθήνε, απλώς για να περάσουμε την ώρα μας? Αποτελεί πλήρη παραλογισμό. Και βέβαια και η θεωρία, ένα μεγάλο μέρος της θεωρίας υποστηρίζει τη δεσμευτικότητα και αποφάσεις των ειδικών δικαστηρίων. Αλλά ο παραλογισμός είναι τέλειος όταν αυτό που μας λέγεται είναι ότι δεν υπάρχει καμία δεσμευτικότητα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε δηλαδή είναι στην αρχή της διαδικασίας να καταγράψουμε ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν, για ποια άρθρα υπάρχει ανάγκη και μετά να κάνουμε την ψηφοφορία. Γιατί να έχουμε αυτές τις 18 συνεδριάσεις? Τελειώνω. Τι μας προτείνει η Νέα Δημοκρατία? Ένα ευκαιριακό shopping list διατάξεων χωρίς εσωτερική συνοχή, χωρίς αξιακό πρόταγμα. Κάποιες δεν αρμόζουν στο Σύνταγμα. Άλλες είναι αυτονόητες. Άλλες είναι ασαφείς. Η πραγματική αντιπαράθεση όμως δεν βρίσκεται γύρω από το άρθρο 32. Όπως έγινε τις τελευταίες ημέρες στα μίντια αυτή η σκιαμαχία εναντίον κάτι το οποίο κανένας δεν είχε πει. Βρίσκεται στο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο των δύο προτάσεων. Από τη μια, ο δημοσιονομικός κορσές και η εσωτερική υποτίμηση. Ένα πρόγραμμα που δοκιμάστηκε και απέτυχε και στην Ελλάδα και που τώρα ακόμα και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι έχουν αρχίσει να το εγκαταλείπουν. Η συνταγματοποίηση δηλαδή του νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας. Για μας, την αριστερά, το πρόγραμμά μας σημαίνει την επέκταση της δημοκρατίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων που αποσκοπούν στο σταδιακό κοινωνικό μετασχηματισμό. Εδώ θα αντιπαραταθούν σε αυτά τα δύο μοντέλα η προοδευτική και η συντηρητική αντίληψη για το μέλλον της χώρας. Το σύνταγμα των πολλών και της κοινωνικής πλειοψηφίας με αυτό των λίγων και των διαφόρων ελίτ. Σας καλώ να υπερψηφίσετε όλες τις προτάσεις που βρίσκονται μπροστά μας για μια Ελλάδα της δημοκρατίας και της πρόοδου. Σας ευχαριστώ.